σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας για ποιο λόγο επέλεξε η εταιρεία να προσφύγει στις υπηρεσίες εταιριών και όχι να δημιουργήσει το δικό της μηχανισμό για την ίσπραξη των οφειλωμένων, υποβοηθώντας τον μάλιστα όπως κάνει με ρυθμίσεις και με άλλες ελαφρύνσεις που θα διευκόλυναν την συλλογή των χρημάτων. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, ήθελα να σας πω ότι αυτή η εταιρεία που θα επιλέξουμε θα είναι μια συμβουλευτική εταιρεία η οποία διαθέτει ορισμένα στοιχεία που δεν τα έχουμε εμείς. Δηλαδή έχει ένα πρόγραμμα λογισμικό, έχει εξειδίκευση, έχει εμπειρία, προσωπικό, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να υποστηρίξει τις δικές μας υπηρεσίες. Αυτός θα είναι ο σκοπός. Κύριε Πρόεδρε, θα το δεχόμουν εύκολα αυτό που μου λέτε, αν προέκυπτε, αλλά δεν προκύπτει από αυτά που έχω στα χέρια μου, αν προέκυπτε ότι εσείς ζητάτε μόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ότι δηλαδή ζητάτε από ένα νομικό γραφείο να σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους, τους νομικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία. Αλλά εδώ βλέπω από την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, η οποία είναι προγενέστερη ημών, είναι δηλαδή από τις 2/9 του 2014, βλέπω ότι μιλάει για εξοδικαστική αναζήτηση ίσπραξης των οφειλών που περιλαμβάνει εντοπισμό των οφειλετών, επικοινωνία και διαπραγμάτευση με αυτούς με στόχο την εξοδικαστική διευθέτηση και την ίσπραξη, σύνταξη και αποστολή, κοινοποίηση απλών επιστολών ειδοποίησης ή και εξοδίκων προσκλήσεων, δηλαδή περιλαμβάνει ουσιαστικά όλα αυτά που συνθέτουν τη διαδικασία που χρησιμοποιούν αυτές οι εταιρείες που τις αποκαλούμε εισπρακτικές. Αυτό το πρόγραμμα που όπως είπατε σωστά είχε ξεκινήσει πριν αναλάβω εγώ, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα που αφορούσε 10.000 περιπτώσεις τελικών πελατών, δηλαδή πελατών οι οποίοι είχαν φύγει από τη ΔΕΗ, είτε γιατί είχαν πάει σε άλλο πάροχο, είτε γιατί είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, είτε γιατί είχαν πάψει να ηλεκτροδοτούν τα εξοχικά τους. Αφορούν δηλαδή πελάτες που δεν είναι σημερινοί πελάτες της ΔΕΗ. Και ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο, όπως σωστά είπατε, ανατέθηκε σε 10 δικηγορικά γραφεία από 1.000 το καθένα για να δει η επιχείρηση την αποτελεσματικότητά του. Υπήρξε μια αποτελεσματικότητα, τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν. Η κατεύθυνση η οποία είχε δοθεί και ιδιαίτερα επί των ημερών της σημερινής διοίκησης ήταν απλώς να γίνει μια επικοινωνία και μια συζήτηση με τους οφειλέτες για να γίνει ένας διακανονισμός με την όποια βαρύτητα έχει ένα δικηγορικό γραφείο. Αυτό το οποίο είπα εγώ προχτές στη Βουλή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Είναι τώρα κάτι διαφορετικό. Τώρα τι θα γίνει, τι θα ισχύσει. Τώρα θα πάρουμε λοιπόν μετά από διαγωνισμό. Άκουσα στη Βουλή να μιλάτε για μια εταιρεία που θα πάρετε για την ίσπραξη των οφειλών. Ναι, ναι. Τι είδους εταιρεία θα είναι αυτή η οποία και τι είναι θα κάνει. Μια εταιρεία... Ορίστε, ξέρετε παρακαλώ. Γιατί επιμένω. Γιατί οι εισπρακτικές εταιρείες στη συνείδηση των πολιτών έχουν πια πολύ αρνητική φόρτιση. Ιδίως γιατί οι πολίτες τα τελευταία χρόνια, το ξέρετε καλά, έχουν επιβαρυνθεί τα 6-7 χρόνια των μνημονίων με πάρα πολλά βάρη φορολογικά, λογαριασμών, επιβαρύνσεων. Δεν τα βγάζουν πέρα και δεν μπορούν να βιώνουν και τον εφιάλτη ενός τηλεφώνου από το οποίο δέχονται καθημερινή ψυχολογική πίεση για την οφειλή τους. Καταρχάς, κύριε Χατζηνικόλα, να το δούμε στο σύνολό του. Όλες οι διευκολύνσεις τις οποίες έχουμε εξαγγείλει θα ισχύσουν. Όλη η κοινωνική προστασία την οποία παρέχει ΔΕΗ μέσω του κοινωνικού τιμολογίου θα εξακολουθήσει να ισχύει. Επίσης, το δωρεάν ρεύμα για την ακραία φτώχεια επίσης θα εξακολουθήσει να ισχύει. Η εταιρεία αυτή θα μας βοηθήσει μέσω της εξειδίκευσης του προφίλ των καταναλωτών μας, μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να κάνουμε εμείς με τα εργαλεία τα οποία διαθέτει, ώστε να προχωρήσουμε σε πιο εξειδικευμένη διαπραγμάτευση με ένα έκαστο των πελατών. Πρόεδρε μου, γιατί δεν δίνετε παραπάνω χρόνο στις ρυθμίσεις, πιο μικρές δόσεις, περισσότερο χρόνο. Ήδη πληροφορούμε, εσείς θα μου πείτε αν είναι ακριβές,
ότι με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει έχει καταφέρει η εταιρεία και έχει συλλέξει περίπου 800 εκατομμύρια. Είναι σωστό το ποσό αυτό? Όχι, όχι, δεν έχει συλλέξει. Έχουν ρυθμιστεί αυτή τη έχουν στιγμή. Έχουν ρυθμιστεί 840 εκατομμύρια. Ωραία. Γιατί αναμένουμε να τα εισπράξουμε στα επόμενα 2,5 χρόνια. Σύμφωνοι. Γιατί δεν δίνεται παραπάνω χρόνο και καλύτερες ρυθμίσεις και όχι να πάτε σε κάποιες εταιρείες οι οποίες θα πιέζουν ψυχικά τους ανθρώπους? Μα θα κάνουμε, δεν θα τους πιέζουν ψυχικά. Προσέξτε, προσέξτε. Καταρχάς δεν είναι όλοι οι καταναλωτές ίδιοι. Μα εδώ διαβάζω. 5,5 εκατομμύρια. Με συγχωρείτε, διαβάζω εδώ ότι θα κάνουν, λέει, και έρευνες για να εντοπίζουν τα περιουσιακά στοιχεία των οφηλετών. Όχι, μα σε υποθηκοφυλάκια, κτηματολογικά γραφεία. Μισό λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό είναι μια παλιά απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρατε το 2014. Δεν θα λειτουργήσετε έτσι τώρα. Να σας διαβάσω, μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε να σας διαβάσω την κατεύθυνση για τη διακήρυξη η οποία θα βγει. Αντικείμενο του έργου είναι η συνολική υποστήριξη στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της ΔΕΗ με έμφαση στο ληξιπρόθεσμο αλλά και της ανάπτυξης στρατηγικών με σκοπό την αύξηση της πραξιμότητας. Και δεύτερον, την οργάνωση της χρηματοδότησης της ΔΕΗ με την αξιοποίηση των απαιτήσεών της μη εξυπηρετούμενων, ρυθμισμένων και εξυπηρετούμενων για τη μεγιστοποίησή της με βάση το εφιστάμενο πελατολόγιο της. Δηλαδή, προσέξτε, η διαχείριση της πελατείας είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα, ιδιαίτερα όταν έχει 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Εμείς μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε μάθει να έρχονται οι πελάτες στα γραφεία μας και να πληρώνουν. Όσοι πληρώνανε. Τώρα χρειάζεται να πάμε εμείς προς τους πελάτες μας, να συζητήσουμε μαζί τους, το κάνουμε σε κάποιο βαθμό, αλλά ούτε το προσωπικό το κατάλληλο διαθέτουμε σε ποσότητα και σε δεξιότητες, ούτε τα συστήματα έχουμε. Όταν υπάρχουν λέτε δεξιότητες, συστήματα, τι δεξιότητες δηλαδή πρέπει δεξιότητες, να έχουμε? Δεξιότητες να μπορούν να αναλύσουν όλα τα δεδομένα, να συνομιλήσουν με τον πελάτη πολύ συγκεκριμένα, να καταλάβουν το πρόβλημά του. Πιστέψτε με ότι μπορεί να προκύπτουν ανάλογα με την περίπτωση και περισσότερες δόσεις. Κύριε Πρόεδρε, σε κατασχέσεις σας κάνει εντύπωση αυτό που σε λέω. Κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων θα προχωρήσει η ΔΕΗ? Όχι βέβαια, από πού και ως πού. Σε τιτλοποιήσεις οφειλών θα προχωρήσετε? Είναι σας το ρωτώ, δεύτερο που σας είπα. Γιατί προσέξτε, το ακούω αυτό και ακούω ότι αν για παράδειγμα πωληθούν οφειλές της ΔΕΗ σε ξένες τράπεζες για να μπει ρευστό στο ταμείο σας, στη συνέχεια θα αρχίσουν αυτοί να εισπράττουν από τους οφειλέτες της ΔΕΗ και εκεί φαντάζομαι ότι μπορεί να ζήσουμε πράγματα πολύ πιο άγρια από αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα. Αν είναι δυνατόν, όχι, όχι, προς Θεού. Καταρχάς δεν πρόκειται να πουλήσουμε τις οφειλές των πελατών μας. Με τίποτα, δηλαδή ούτε από τη σκέψη μας έχει περάσει αυτό το πράγμα, ούτε μας εξυπηρετεί. Απλώς υπάρχουν μεγάλες τράπεζες, ιδιαίτερα του εξωτερικού, αυτές που ανέφερα παραδείγματος χάρη και στη Βουλή, οι οποίες όταν δουν ότι έχεις ένα αξιόπιστο σύστημα και ανάλογα με τον βαθμό της αξιοπιστίας συλλογής των οφειλωμένων, αν σου χρωστάνε ας πούμε 1 δισεκατομμύριο, μπορεί να σου προπληρώσουν γύρω στα 200-250 εκατομμύρια. Και αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε αν έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα μας τα προπληρώσουν δωρεάν, θα πάρουν και αυτοί το επιτόκιο τους. Πράγμα το οποίο θα προκύψει κατόπιν διαγωνισμού. Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα τις στέλνετε στην εφορία? Γιατί η εφορία μετά μπορεί να κάνει κατάσχεση. Και επομένως μπορεί εσείς να μην έχετε τέτοια, μια τέτοια απόφαση, αλλά όχι, να προκύψει από το ότι θα στέλνετε τα ληξιπρόθεσμα στην εφορία. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχουμε τέτοια πολιτική, ούτε νομίζω έχουμε τέτοια δυνατότητα. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια εταιρεία που έχουμε πελάτες. Αυτό είναι η ΔΕΗ. Ανεξάρτητα αν είναι μια ιδιόμορφη εταιρεία, γιατί ελέγχεται από το δημόσιο και γιατί αφορά σχεδόν όλους τους Έλληνες, δεν πάβει να είμαστε επομένως, εταιρεία. Πρόεδρε, και η σχέση μας είναι με βάση τη σύμβαση. Ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ασκείται η πίεση για την ίσπραξη? Αυτό είναι κοιτάξτε, το καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εκείνους τους πελάτες οι οποίοι κατά τεκμήριο, προσέξτε, κατά τεκμήριο έχουν και δεν πληρώνουν. Θυμόσαστε το στοιχείο που είπα στη Βουλή ότι πάνω από 3.000 ευρώ και μέχρι 50, 60, 100.000 είναι 80.000, 85.000 συμπολίτες μας οι οποίοι
για τον Α ή Β λόγο δεν πληρώνουν. Ανακαλύψαμε πράγματι μεταξύ αυτών και κάποιους οι οποίοι ήταν φτωχοί και απλώς είχαν αμελήσει. Πιστέψτε με ότι αυτούς τους επανασυνδέσαμε αμέσως όταν τους είχαμε διακόψει. Υπάρχουν όμως και άλλοι δυστυχώς, οι οποίοι ενώ είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, δείχνουν σαν να έχουν αποφασίσει να μην πληρώσουν και μετέρχονται οποιονδήποτε μέσον μπορείτε να φανταστείτε. Σε αυτούς λοιπόν θα κινηθείτε δικαστικά, καταλαβαίνω. Βεβαίως θα κινηθούμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για τις διευκρινήσεις. Ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω μία κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Γιατί το θέμα των ληξιπρόθεσμων δεν αφορά μόνο τη ΔΕΗ. Πρέπει να ξέρετε ότι μεταξύ των ληξιπρόθεσμων αυτών που δεν μας έχουν πληρώσει είναι και δημοτικά τέλη. Είναι δηλαδή πόροι των Δήμων. Το ίδιο το κράτος. Σας όχι, χρωστάει... το κράτος, ακούστε, το, θα σας πω γι' αυτό, θα σας πω αμέσως γι' αυτό. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μεταξύ των ληξιπρόθεσμων είναι και περίπου 440 εκατομμύρια που αφορούν στους Δήμους. Αν είχαν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, αυτά θα είχαν πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα είχαν γίνει ενδεχομένως έργα ή θα είχαν μειωθεί τα δημοτικά τέλη για τους υπολείπους που πληρώνουν. Όπως επίσης εμείς έχουμε πληρώσει στο κράτος 140 εκατομμύρια ΦΠΑ που δεν τον έχουμε εισπράξει, για λογαριασμούς που δεν τον έχουμε εισπράξει. Το κράτος πράγματι υπό την ευρύτερη έννοια, όχι ως στενός δημόσιος τομέας, πόσα σας οφείλει, αφιστά αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια, θα έλεγα όμως ότι αυτό ευτυχώς μειώθηκε. Φτάσαμε στα 100 εκατομμύρια. Το λιγότερο που χρώσταγε το κράτος την τελευταία τριετία ήταν 180 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τώρα με την προκαταβολή που μας δόθηκε και με την αποπληρωμή των οφειλωμένων από το στενό δημόσιο τομέα. Στο συνολικό λογαριασμό βλέπω ότι το 14 τα ληξιπρόθεσμα ήταν 1 δις και τώρα υπερβαίνουν τα 2. Όχι, όχι. Όχι. Το 14, μάλλον να σας πω συγκεκριμένα, 31 πρώτου του 15 τα ληξιπρόθεσμα ήταν 1 δισεκατομμύριο 711 εκατομμύρια. Τώρα? Τώρα είναι 2.600. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ. Γυρίζω σελίδα στο δελτίο μας.